άρχιπε βιβλική καταστροφή. Η λέξη δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όταν λέμε βιβλική, εννοούμε βιβλική καταστροφή. Έχουν καεί χωριά. Το πώς είναι οι νεκροί. Μόνο εγώ από εκεί που ήμουνα και κάηκε το αυτοκίνητό μου και έζησα από θαύμα μαζί με τον αντιδήμαρχο. Πρέπει να έχουν, εκεί μετρήσαμε τους 10-12. Καλημέρα σας. Πάμε να παίξουμε με τους νόμους τώρα. Να είμαστε εδώ για να δούμε τι μέλη γενέστε με την Ιόνια Οδό. Οπωσδήποτε η Ιόνια Οδό πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει γιατί είναι ανάπτυξη. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρξουν όσο το δυνατόν λιγότερες καταστροφές. Κάνω και εγώ από τους εργάτες τους παίρνω υπόψη. Έτσι. Και στείλτε εσείς την απόφαση οπότε. Εντάξει, ευχαριστώ. Για όλες τις ανάπτυξες. Τι κάνεις εδώ? Εδώ κάθομαι. Μην κάθεσαι εδώ να πάει να βρεις κάπου αλλού να μείνεις, γιατί εδώ είναι δίπλα το ποτάμι και μπορεί να πνιγείς. Δεν πάω να πνιγώ, να πάω και στο διάβολο. Θα έρθει το νερό να σε πνίξει. Στο διάβολο να πάω. Πολύ κόσμο, λέω, κατέστρεψε. Πολύ θα φτιάξει. Πήρες 10.000? Ναι, τα πήρε. Και 4. Ναι. Τι τα έκανες αυτά? Τι θα τα έκανα. Πού ήταν? Τα βάλεις στην τράπεζα. Πάμε στην τράπεζα να τα βρούμε. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω και οι δημοκρατικοί. Αν ξέρουνε, πρέπει να ξέρουν οι πολιτικοί. Οι σύμβουλοι πρέπει να απολύνουν ότι όταν παίρνουν παράνομη θα πάρουν και οι. Αν ο νόμος είναι κοινός, συμπληρώνεται και τελειώνεις. Προχωράς παρακάτω. Μπορεί να το συγχωρέσεις. Οι νεκροί ζουνε να τους ζητήσεις συγγνώμη. Δεν ζουνε.